Χαίρετε. Όπως καταλάβατε, μία μέρα στην πόλη φτιάχνεις πολλά vlogs. Πάρα πολλά vlogs. Άμα βρεις και το μικρόφωνο, φτιάχνεις περισσότερα. Είναι το τελευταίο που μπορώ να φτιάξω σήμερα. Δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Κανένα λεπτό να πάει χαμένο. Είναι 8 και 4. Η μέρα που γυρίζω όλα αυτά τα βίντεο είναι Δευτέρα 6 Ιουνίου 2020. Έχω έρθει και στο δεύτερο σούπερ μάρκετ, γιατί συγκεκριμένα πράγματα που θέλω τα έχει το ένα, συγκεκριμένα πράγματα που θέλω τα έχει το άλλο, ενώ που θέλω και σε καλύτερες τιμές. Κάνω οργανωμένα ψώνια, βγαίνω μια φορά τη βδομάδα έξω από το σπίτι για ψώνια και τα έχω τη λίστα μου, τα έχω έτοιμα, τα τσεκάρω και τώρα είμαστε τσεκ, τα έχουμε κάνει όλα και θα πάμε σπίτι μας. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας την κοινωνικοποίηση που στην οποία επιδόθηκα εδώ στο σούπερ μάρκετ το τελευταίο που ήμουν. Κατά κρύβια είμαι στο σούπερ discount προς τα χωριά μας πάνω. Όχι στην κοκκινοτριμηθιά, στη Θούπολη. Λοιπόν, είδα κόσμο. Είδα πολλές γυναίκες και εδώ που ήμουνα και στο Μόλ Λευκωσίας. Προηγουμένως είχα πάει στον Αθιανίδη, στον Νικοζία Μόλ. Και τώρα μετά ήρθα στον discount. Στον discount έρχομαι και παίρνω σόδες σουρωτή που τις έχει σε πάρα πολύ καλή τιμή. Και παίρνω και κρέας γιατί μου αρέσει το κρεοπολείο του εδώ. Και το κρεοπολείο του Αθιανίτη μου αρέσει στο Μόλ. Αλλά σήμερα ήθελα να πάρω μπριζόλες και το σκέτο το κρέας από τον Αθιανίτη. Παίρνω αυτά που έχει τα παρασκευασμένα κρέατα, τα έτοιμα δηλαδή που έχει έτοιμο βοδινό με σπαράγγια και τέτοια. Έχει πάρα πολύ ωραία κρέατα και εκεί. Στο κρεοπολείο Αγροκηπιά στον Αθιενίδη, στο Μόρ τη Λευκοσία, αλλά και εδώ στο Super Discount στην Αθούπολη έχει πάρα πολύ καλό κρεοπολείο. Ναι, και πολύ εξυπηρετικοί οι άνθρωποι στο κρεοπολείο. Του κάνουμε και δωρεάν διαφήμιση και δεν πειράζει. Και πολύ καλή ποιότητα στα κρέατα. Ό,τι έχω πάρει από εδώ και κατσικάκι έχω πάρει από εδώ που έχω φτιάξει στο φούρνο στα γενέθλια τη Κυριακή. Και βοδινό κότσι που έχω πάρει από εδώ και μπριζόλε σήμερα που πειράφαιναντούσαν ολόφρεσκε. Μια χαρά. Λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί με συνάντησαν φίλες από εσάς, ναι, και στο προηγούμενο σούπερ μάρκετ που ήμουνα, αλλά και σε αυτό, ακόμη μέσα στο πάρκινγκ, αλλά και σε αυτό, ήρθαν χαρούμενα πρόσωπα, χαρούμενα, λαμπερά πρόσωπα, και μου μίλησαν, είσαι η Δέκλα. Και από το βλέμμα, κατάλαβα κατευθείαν ότι είναι φίλες από το κανάλι που παρακολουθούν τα βίντεο και χάρηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τα λόγια που άκουσα, να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, μην πτωείσαι, ας τους να λένε αυτοί που λένε. Εμείς σ' αγαπάμε, μας βοηθάς με τα βίντεο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να πάρω στη ζωή μου, η μεγαλύτερη, πώς να την πω, ανταπόδοση, ό,τι πιο ανταποδοτικό. Να βλέπω πρόσωπα χαρούμενα, λαμπερά, να με κοιτάνε συνωμοτικά, με τη συνωμοσία της αγάπης όμως και της αντιτοξικότητας, όχι με οποιαδήποτε άλλη συνωμοσία. Αυτή, γεια σου, είμαι δικιά σου. Είμαστε στο ίδιο group. Μοιραζόμαστε παρόμοιες αρχές και αξίες. Προσπαθούμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή μακριά από τοξικότητα. Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτερες μητέρες, καλύτεροι άνθρωποι. Προσπαθούμε να χαιρόμαστε τη ζωή. Είμαστε μαζί σε αυτό. Πάρα πολύ μ' άρεσε αυτό. Πάρα πολύ. Και παρόλο που τώρα έχει πέσει ο ήλιος, δεν έχει πολύ καλή εικόνα αυτό το βίντεο, αλλά ήθελα να με δείτε πόσο χαρούμενη είμαι και πόσο ορθά κοινωνικοποιημένη νιώθω, πόσο υγιώς κοινωνικοποιημένη νιώθω. Τι meaningful ήταν αυτά τα connections με την Julie τώρα που μιλούσαμε τόση ώρα στο Super Discount, με τις άλλες κοπέλες, με την Μάρο που βρεθήκαμε στον Αθενίτη, με άλλες που δεν μου έχουν πει τα ονόματά τους. Αλλά εκείνο το χαρούμενο, το ζωντανό, το βλέμμα, το σπινθυροβόλο, εκείνο το συνωμοτικό της συνωμοσίας, της αγάπης και της αντιτοξικότητας, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και νιώθω πολύ δικαίωση για ό,τι κάνω, για ό,τι αποφάσεις έχω πάρει. Νιώθω πολύ δικαίωση για την αφοσίωση που συνειδητά δίνω και δείχνω εδώ στο κανάλι μας στο YouTube.
Νιώθω δικαίωση για την απόφαση να κλείσω το γραφείο και να ασχοληθώ πιο μαζικά με την ψυχοεκπαίδευση. Νιώθω δικαίωση που έχω φύγει από την πόλη και είμαι στο χωριό. Νιώθω δικαίωση που έχω σταματήσει να εμφανίζομαι στην τηλεόραση και που έχω αποφασίσει ότι δεν θα ξαναεμφανιστώ πλέον. Ποτέ. Όχι. Δεν θα ξαναλάβω μέρος σε τηλεοπτική εκπομπή. Δεν θέλω. Ενώ ως ψυχολόγος εκπομπής που να βγαίνω τακτικά και να μιλάω για θέματα ψυχολογίας. Όχι. Όχι. Τελείωσα με την τηλεόραση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εδώ στο κανάλι μας μια οικογένεια, μια αγαπητική κοινότητα, στην οποία μοιραζόμαστε την προσπάθεια μας για καλύτερη ζήση, για καλύτερη ζωή, για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, να είμαστε πιο ευτυχισμένες, να είμαστε πιο χαρούμενες, πιο χαρούμενοι. Έχουμε και άνδρες στο κανάλι. Με έχει πιάσει η μητριαρχία. Μάλιστα, μία κυρία που είχα βρει στο άλλο σούπερ μάρκετ, σκύρισε αυτή και μου λέει, θυμάσαι, τότε, μου λέει, είχα έρθει σε σένα τότε, πριν 13 χρόνια, και μου είχες πει αυτό και αυτό και αυτό και σε είχα ακούσει και δεν μου βγήκε σε κακό. Τη λένε κακοβλάκες, ε, ναι. Στην κυπριακή γλώσσα όταν λες κακοβλάκες δεν έχεις βλαφτεί. Μου λέει, όχι, πέρασα πολύ ωραία. Γιατί είχε μία σχέση η κυρία αυτή, που ήταν, αυτή η σχέση της ήταν πολύ κατακριτέα από τον περίγυρο της και είχε έρθει κοντά μου να πάρει συμβουλές και εγώ της είπα, κοίταξε, κατά τη γνώμη μου, ίσως έχει δίκιο ο περίγυρός σου που έχει αυτές και αυτές τις ανησυχίες, αλλά θες να το ζήσεις, πάρε αυτές τις προφυλάξεις, τις ψυχικές προφυλάξεις εννοείται, και ζήσε το. Και το ζήσε. Και το απόλαυσε, μου είπε, και μου λέει, χρωστώ σε σένα 7 χρόνια που απόλαυσα εκείνη τη σχέση. Με έναν άνθρωπο νεότερο, αν θυμάμαι καλά. Με έναν άνθρωπο νεότερο που ήταν και ξένος, που δεν θα έμενε στην Κύπρο κλπ. Λοιπόν, και χάρηκα πάρα πολύ με αυτό και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Το 4ο-5ο βίντεο που έχω κάνει σήμερα, κοιτάξτε, επειδή σήμερα, τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2020, δεν έχω γράψει καθόλου από το βιβλίο, είπα να γυρίσω ένα vlog την μέρα της εβδομάδας που μας έρχεται, σας το ανεβάζω, οπότε θα είστε καταδικασμένοι αυτές τις μέρες να με βλέπετε με το ίδιο μακιγιάζ, με τα ίδια ρούχα. Σε κάποια βίντεο έχω αλλάξει αξεσουάρ. Έχω αλλάξει γυαλιά σε κάποιο βίντεο. Τώρα έχω βάλει τη γυαλιά της νυχτός και των εσωτερικών χώρων. Έχω αλλάξει και κόμωση, γιατί τα είχα κάτω τα μαλλιά. Όταν πήγα εκεί στη Γιώτα τα πήρα πάνω. Όπως και να έχει. Θα τα δείτε μέσα στη βδομάδα αυτά τα βίντεο. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Και θα σας κάνω μια υπόσχεση να είμαι λιγότερο παπαραπονιάρα. Εφόσον έχουμε κάνει. We've made our point. Εφόσον έχουμε κάνει ξεκάθαρη τη θέση μας για ξεμπρόστιασμα και αποκοπή από οποιαδήποτε τοξική σύνδεση και απόκρυψη στο κανάλι κλπ, πλέον θα το κάνω πιο αθόρυβα. Να σταματήσω να κλαίγομαι κι εγώ, γιατί όντως είχα κλαφτεί λίγο τις τελευταίες μέρες. Και δεν θέλω να με λυπάστε, θέλω να είστε χαρούμενοι για μένα, όπως είμαι και εγώ χαρούμενη για σας. Και να χαιρόμαστε με την δυνατότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, που μπορεί να αποκτήσει ο κάθε άνθρωπος μέσα από τον πνευματικό αγώνα, την αυτογνωσία και το συνειδητό πνευματικό αγώνα, για να ζει μια ζωή καλύτερη, μια ζωή πιο ποιοτική, μια ζωή πιο ουσιαστική, πιο υπεύθυνη ζωή, πιο meaningful ζωή, μια ζωή με νόημα. Ο σκοπός του καναλιού μας εδώ πέρα είναι να αναζητούμε νόημα μέσα στο χάος της καθημερινότητας, μέσα στο χάος των ανθρωπίνων σχέσεων, μέσα στο χάος των δικών μας των σκέψεων, των συναισθημάτων, και να προσπαθήσουμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο και στις δικές του συνθήκες να καλυτερεύσουμε τον εαυτό μας και την ποιότητα της ζωής μας. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, όταν συναντιόμαστε, είτε από κοντά, όπως έτυχε σήμερα να συναντηθώ με καμιά εικοσαριά από εσάς, είχα κάνει μεγάλη βόλτα, είτε διαδικτυακά, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, να χαμογελάμε συνωμοτικά, να χαμογελάμε με νόημα, με το νόημα της αυτοαγάπης, της αυτοπροστασίας, της αντιτοξικότητας, θα το κάνουμε με σύνθημα, anti-toxic, της αντιτοξικότητας, του πνευματικού αγώνα και της συνειδητότητας, της πνευματικής συνειδητότητας. Το πνεύμα μας, τη ψυχή μας θέλουμε να τα καλυτερεύσουμε και προσπαθούμε γι' αυτό με όλες μας τις δυνάμεις. Κάνουμε και λάθη, κάνουμε και σωστά, κάνουμε και προόδους, κάνουμε και επαναχωρήσεις. Σημασία έχει ότι αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό, που οδηγεί στην
ψυχική ανάταση θα έλεγα και στην ικανότητα ικανοποίησης από τη ζωή τη μεγαλύτερη και η ζωή συνεχίζεται. Σας αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Δεν ξέρω, βράδυ θα το παίξω αυτό, θα δείξει. Σας αγαπώ, γεια.